Είναι ένα, καταρχάς, ένα θετικό βήμα για την προστασία, την αναβάθμιση και την βιωσιμότητα του τουρισμού μας. Το πιο σημαντικό στοιχείο του τόπου μας είναι η τουριστική ανάπτυξη και οφείλουμε να είμαστε και ειλικρινοί σε σχέση με το τουριστικό προϊόν που έχουμε σήμερα και τις αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματά του, αλλά και προνοητικοί σε σχέση με το μέλλον του. Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό προβλέπει, ζωνοποιεί, ουσιαστικά κατηγοριοποιεί τις δημοτικές ενότητες σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει η παρέμβαση σε σχέση με τις δυνατότητες τροποποίησης μέσα στις δημοτικές ενότητες αυτής της ζωνοποίησης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυθαίρετες γενικεύσεις, γιατί υπάρχουν σε δημοτικές ενότητες μέσα περιοχές που άλλες έχουν αναπτυχθεί, άλλες όμως έχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και με ένα τρόπο πιο βιώσιμο και πιο αηφόρο σε σχέση με το βασικό ζητούμενο που είναι η ποιότητα του τουρισμού, να έχουμε δηλαδή ένα τουριστικό προϊόν ποιοτικό και ανθεκτικό και βιώσιμο σε σχέση και με τους φυσικούς πόρους, σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε διαθέσιμο, αλλά και σε σχέση με, με την προστιθέμενη αξία που θέλουμε αυτή η δραστηριότητα να αφήνει στον τόπο. Η σημερινή συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθοριστική για ολόκληρο το νησί μας. Είναι μια συνάντηση ιδιαίτερη και καθοριστική για την οικονομία του νησιού μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας μας, αποτελεί την βαριά βιομηχανία της Κρήτης που προσεγγίζει το 50% του ΑΕΠ. Σήμερα λοιπόν έχουν προσκληθεί οι δήμαρχοι όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και παρευρίσκονται, επίσης εκπρόσωποι όλων των φορέων που σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο, και θέμα συζήτησης είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του τουρισμού που βρίσκεται υπό διαβούλευση από το αρμόδιο Υπουργείο. Στη σημερινή συνάντηση θα γίνει μια πρώτη συζήτηση τοποθετήσεις των φορέων και σε δεύτερο στάδιο ζητούμε δομημένα και συγκροτημένα τις προτάσεις τους όσον αφορά την χωρική διάρθρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το νησί, που απότερο σκοπό και στόχο έχουν την ανάπτυξη, ενίσχυση και αειφορία του τουρισμού με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος. Συζητείτε και το πράσινο τέλος ταυτόχρονα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θέματα τα οποία ετέθησαν και συζητήθηκαν είναι και το τέλος σχετικά με το πράσινο ταμείο. Στη Χερσόνησο, παραδείγματος χάρη, αν πάει κανείς το απόγευμα ή το βράδυ, δεν θα βρει τουρίστες να κυκλοφορούν. Είναι θέμα ροών και όταν κάποιος επισκέπτης θέλει να επισκεφτεί ένα συγκεκριμένο προορισμό, θα πάει εκεί που θέλει. Και αν δεν πάει εκεί που θέλει, θα πάει σε ένα ανταγωνιστή. Οπότε για μας θα πρέπει να φύγουν τα κόκκινα και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, τις οποίες θα επισημάνουμε στην περιφέρεια, για να μπορέσουμε να είναι χρήσιμο αυτό το χωροταξικό και να μην έχει την τύχη των προηγούμενων. Σήμερα αυτό για το οποίο συζητάμε είναι η έγκριση της στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης για το ειδικό χωροταξικό και η συνεπαγόμενη κοινή υπουργική απόφαση, η οποία έχει χρόνο διαβούλευσης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και κατά συνέπεια πρέπει να έχει διαμορφωθεί ο δημόσιος διάλογος από τα πριν, έτσι ώστε οι προτάσεις της περιφέρειας Κρήτης να είναι οι καλύτερες δυνατές για τη διαμόρφωση αυτού του εθνικού εργαλείου. Στη συνέχεια θα έρθουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων να κουμπώσουν κάτω από αυτό. Πιθανότατα είναι δημόσια διαβούλευση, όπως ξέρετε, που σημαίνει ότι μπορεί ένας πολίτης, ένας επιχειρηματίας, μια ομάδα επιχειρηματιών ή ένας ολόκληρος φορέας να κάνει τις δικές του προτάσεις. Φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι εκείνο το βασικό κομμάτι, το βασικό όργανο, το οποίο οι απόψεις συνδεδεμένες και συνολικοποιημένες θα διαμορφώσουν τη στρατηγική που θα τηρήσει η Κρήτη απέναντι σε αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού και θα εξειδικεύσουν τα προβλήματα της περιφέρειας Κρήτης στην εθνική στρατηγική πολιτική για τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια.